Από το Σάββατο, η Θεσσαλονίκη βρίσκεται σε πορτοκαλί συναγερμό, καθώς το χάρτη υγειονομικής ασφάλειας και προστασίας από την νόσο COVID-19 έχει τεθεί στο επίπεδο 3 αυξημένης επιτήρησης. Συγκεκριμένα, απαγορεύεται η κυκλοφορία από τις 12.30 μετά τα μεσάνυχτα μέχρι τις 5 το πρωί, ενώ είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας παντού σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Προφυλάσσει πάρα πολλούς και πρέπει να το δεχτούμε αυτό. Μέχρι να φύγει αυτή η πανδημία, προσπαθούμε για το καλύτερο, για τα παιδιά μας, για μας, για όλο τον κόσμο. Αφού υπάρχει αυτή η αρρώστια, η γρίπη, καλό είναι, ξέρω εγώ τι να πω. Από εκεί που είναι να πεθαίνει ο κόσμος. Θα δυσκολεύει, πιστεύετε ότι είναι ένα μέτρο που θα βοηθήσει? Θα βοηθήσει, σίγουρα θα βοηθήσει. Είμαι αυτής της γνώμης. Καθημερινά η Θεσσαλονίκη καταγράφει αρκετά κρούσματα. Βλέπουμε ότι τα πράγματα δυσκολεύουν πάρα πολύ. Ο καθένας έχει την ατομική του ευθύνη. Από εκεί και πέρα δεν χρειάζεται δηλαδή να είναι οποιοδήποτε μπαμπούλας για το αυτονόητο. Ακούμε, γιατί είναι θέμα υγείας. Φυσικά τηρούνται για να βοηθήσουν. Εννοείται, η χρήση μάσκας είναι απαραίτητη. Πρέπει να προσέχουμε, αλλά πιο πολύ ηλικιωμένοι. Άμα έχετε παρατηρήσει, οι ηλικιωμένοι είναι λίγο που δεν προσέχουν όσο πρέπει. Με την εφαρμογή των νέων μέτρων έπεσαν και τα πρώτα πρόστιμα κατά τη διάρκεια των ελέγχων που διενήργησαν οι αστυνομικές αρχές στην πόλη, στο πλαίσιο τήρησης των μέτρων για τον περιορισμό της πανδημίας. Μόλις το πρώτο 24ωρο βεβαιώθηκαν 127 παραβάσεις με πρόστιμο ύψους 150 ευρώ σε πολίτες που δεν τήρησαν το μέτρο της καθολικής χρήσης μάσκας.